Σήμερα συγκεντρωθήκαμε εδώ πέρα για να καθαρίσουμε το σχολείο, το οποίο από την πίσω μεριά είχε πάρα πολλά σκουπίδια και είναι πολύ καλό αυτό να το κάνουμε εμείς, γιατί εμείς ζούμε σε αυτό το περιβάλλον και νιώθεις καλύτερα όταν το κάνεις με μόνος σου και όχι όταν στο κάνουν οι άλλοι. Ναι, γιατί όλοι ζούμε σε αυτό το περιβάλλον. Τι έχετε μαζέψει πιο πολύ? Βλέπω και σύλλα μαζεύετε, χορτάρια βγάζετε. Ναι, γενικώς έχει πολλά σκουπίδια το σχολείο και χόρτα και χρειάζεται να το καθαρίσουμε. Ένα μήνυμα... Ότι να μην το ρυπαίνουν, γιατί ζουν σε αυτό το περιβάλλον και δεν είναι καλό για την υγεία τους. Αυτό. Νομίζω ότι κάνουμε κάτι πάρα πολύ σωστό και κάτι πάρα πολύ έτσι και επίκαιρο, μιας που τα παιδιά μας η ώρα μη μαθήματος είναι εδώ για το καθαρισμό του αύλιου χώρου και όχι μόνο του σχολείου, κάτι το οποίο το πρότειναν τα ίδια και νομίζω ότι σαν σχολείο πρέπει να είμαστε πολύ έτσι, να πω, υπερήφανοι που παιδιά μας Κυριακή πρωί βρίσκονται εδώ στα χέρια γάντια, με σακούλες, σκορπισμένα σε όλο το σχολείο και το καθαρίζουμε. Εμείς η ευχή μας είναι ότι αυτή η πρωτοβουλία να είναι για τα παιδιά ένα μάθημα όχι σχολικό πια, ένα μάθημα ζωής, το οποίο βέβαια θα μεταφερθεί και στα άλλα παιδιά του σχολείου που δεν είναι εδώ σήμερα, αλλά και σε όλα τα άλλα σχολεία, ούτως ώστε να πείσουμε τα παιδιά μας να μην πετάνε σκουπίδια. Να πείσουμε ότι ο πλανήτης μας πια είναι στο χέρι μας, να είναι καθαρός, να είναι καθαρή η αυλή μας, το σπίτι μας, το σχολείο μας. Σαν πρωτοβουλία νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή και τη χαιρετούμε. Ένας τρόπος να δώσει το παράδειγμα στο παιδί, να σηκωθεί από το σπίτι και να έρθει να προσφέρει, αν είναι για το κοινό καλό, είναι ένα πρόξιμο. Θεωρείτε ότι έχει πολλά σκουπίδια το σχολείο? Έχει. Έχει πιο πολλά αγοριόχορτα, είναι παραμελημένο. Δεν περιμένανε όμως από το Δήμο να το καθαρίσει, πήραν την πρωτοβουλία μόνοι τους. Καλά κάνουν. Καλά κάνουν. Ίσως να πρέπει να έρχονταν κι άλλοι. Γιατί σίγουρα με μία μέρα η δουλειά δεν βγαίνει. Σίγουρα είναι καλό. Σίγουρα πρέπει να το μήνυμα στα παιδιά για ανακύκλωση. Γενικά τα ευαισθητοποιεί για κάθε καλό, ξέρω, κάθε πράξη έτσι που, για το σύνολο. Να μην πετά σκουπίδια από εδώ και από εκεί. Αν το σπρώξει να μαζεύει τίποτα αλουμία για ανακύκλωση και τέτοια χαρτιά, αν υπάρχει τρόπος από αναψυκτικά κουθάκια και τέτοια, είναι και αυτό ένα. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι, ας μην το αναφέρουμε. Όχι, εντάξει, αλλά στη σημερινή κατάσταση είναι μπέρδεμα. Και από οικονομική άποψη, αν είναι περιορισμένα τα οικονομικά. Δεν μπορεί να κάνει και πολλά. Δεν μπορεί να κάνει και πολλά. Οι επιλογές είναι λίγες.